καινοτομώντας την εκπαίδευση. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation. Το φαινόμενο της σχολικής διαρροής έχει πολλές αρνητικές συνέπειες. Άρα το να κρατήσουμε τους νέους στην εκπαίδευση είναι σημαντικό. Ζωτική σημασία είναι όμως να μείνουν οι πόρτες ανοιχτές για μια δεύτερη ευκαιρία σε όσους εγκατέλειψαν το σχολείο. Ας δούμε κάποιες από τις επιλογές που τους δίνονται. Τι γίνεται με τους νέους που μεγαλώνουν σε περιοχές όπου ανθούν το έγκλημα και η διακίνηση ναρκωτικών? Πώς μπορούν να μείνουν αλόβητοι και πώς μπορούν να σωθούν αν εμπλακούν σε κάτι τέτοιο? Θα μπορούσε ο πολιτισμός να τους βοηθήσει? Πάμε στη Βραζιλία για να δούμε πώς. Η διαβόητη συνοικία Βιγκάριο Χεράλ στο βόρειο Ρίο Ντετζανέιρο έγινε γνωστή για τη σφαγή του 1993. 21 αθώοι είχαν τότε πέσει νεκροί από αστυνομικά πυρά, μεταξύ τους και ένα 15χρονο κορίτσι. Το οργανωμένο έγκλημα κρατάει τα ενία της περιοχής. Παρ' όλα αυτά, εδώ είναι όπου πριν 20 περίπου χρόνια αναπτύχθηκε το πολιτιστικό κίνημα της Αφρορέγγε. Ο Ουάσιγκτον Ρίμας, πιο γνωστός ως Φεϊχάο, ήταν κάποτε βαρόνος των ναρκωτικών. Όμως η Αφρορέγγε άλλαξε τη ζωή του. Η Αφρορέγγε μέσω του Ζωζέ Ζούνιορ μου έδωσε την δεύτερη ευκαιρία μου. Ο Ζωζέ είδε σε εμένα αυτό που όταν ήμουν παιδί είδαν μόνο οι εγκληματίες. Μίλησαμε για 2 ώρες και μου έδειξε αρετές που δεν ήξερα καν πως διαθέτω. Η Αφρορέγγε με μεταμόρφωσε σε έναν κανονικό άνθρωπο. Σε έναν διαμεσολαβητή σε συγκρουσιακές καταστάσεις, σε κάποιον που μπορεί να σώσει τους ανθρώπους από τον κόσμο του εγκλήματος. Πρώτη δουλειά του Φεϊχάο, να πάρει παιδιά από το δρόμο και να τα στείλει σε μαθήματα μουσικής ή χορού. Δημιουργικές δραστηριότητες για άτομα που προέρχονταν από οικογένειες που ζουν στερημένα. Το όπλο εδώ είναι ο ανθρώπινος πολλαπλασιαστής. Με άλλα λόγια, η ιστορία του πώς ένα άτομο ξεπέρασε μια δύσκολη προσωπική κατάσταση μπορεί να εμπνεύσει τα υπόλοιπα παιδιά. Ξεκίνησα το χορό πριν 2 χρόνια. Είδα κάποια βίντεο στο ίντερνετ. Μου άρεσε και αποφάσισα πως θέλω να γίνω χορεύτρια. Μου αρέσει να κάνω ασκήσεις και να προπονούμε σκληρά. Υπάρχουν κορίτσια που δεν έχουν δει ποτέ τους παπούτσια χορού. Θεέ μου, ο χορός είναι τόσο κοντά τους, όμως παρέμενε τόσο μακριά. Νιώθω πολύ ικανοποιημένη. Είναι θαυμάσιο το να δουλεύω με κάποιον που χρειάζεται να έχει μέλλον. Αφρικανική ρυθμή, ροκ, κλασική μουσική, υπάρχει χώρος για όλα τα μουσικά είδη. Οι μαθητές ασχολούνται με το αγαπημένο τους όργανο και με την αγαπημένη τους μουσική. Είμαι αποφασισμένη να ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου και να ξεκινήσω να μαθαίνω μουσική. Ίσως να γίνω καθηγήτρια μουσικής ή να ηχογραφήσω το δικό μου CD. Όλοι ξέρουμε πως αυτός που δεν κάνει τίποτα θα καταλήξει να κάνει τα λάθος πράγματα. Όταν ζεις σε μια περιοχή όπου η διακίνηση ναρκωτικών παίζει τον πρώτο ρόλο, κάτι άσχημο θα συμβεί. Μέσω της τέχνης, η Αφρορέγγε σε βοηθά στην ενσωμάτωση. Φεϊχάο στα πορτογαλικά σημαίνει φασόλι, όμως οι αληθινές φύτρες είναι τα παιδιά, τα οποία ο Φεϊχάο εμπνέει με την ιστορία του τα τελευταία χρόνια. Η ζωή με προετοίμασε γι' αυτό, διότι ήμουν μπλεγμένος με τα ναρκωτικά. Έζησα αυτή τη ζωή και έμαθα τους κώδικες για την διαχείρισή της. Ξέρω πώς να τους μιλάω. Ξέρω την αγωνία τους, τα όνειρά τους, την καταπίεσή τους. Ξέρω την γλώσσα τους. Και γι' αυτό σήμερα μπορώ να τους χειρίζομαι καλύτερα. Η ανεργία στην Ελλάδα καλπάζει. Ακόμη και άτομα που διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Επομένως, τα πράγματα είναι ακόμη πιο δύσκολα για όσους εγκατέλειψαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Πάμε λοιπόν να δούμε πως ένα πρόγραμμα προσπαθεί να βοηθήσει. 12 μήνες το χρόνο το τοπίο στην Κέρκυρα γοητεύει. Αυτό που απογοητεύει είναι το ότι μεγάλος αριθμός των κατοίκων της δεν έχει ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και εδώ παρεμβαίνουν τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Αν και καλή μαθήτρια, η Βίκη αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σχολείο. Σήμερα στα 39 της έχει αποφοιτήσει από το ΣΔΕ και φοιτάσει επαγγελματικό λύκειο. Αναγκάστηκα να το αφήσω γιατί έπρεπε να δουλέψω από πολύ μικρή και ξαναγύρισα γιατί ήθελα να πάρω τη γνώση, την εμπειρία και ένα πολιτήριο.
Ο Κώστας είναι καθηγητής κοινωνιολογίας. Είναι οπαδός του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και κατηγορεί το εκπαιδευτικό σύστημα, λέγοντας πως αυτό ήταν που έδιωξε όσους το εγκατέλειψαν πρόωρα. Η αποβολή από το εκπαιδευτικό σύστημα τους κόστισε μετά στην επαγγελματική τους πορεία, στην κοινωνική τους ζωή. Και ακριβώς επιστρέφοντας, αναζητούν ακριβώς μια δεύτερη ευκαιρία. Το ωράριο στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας είναι απογευματινό. Το διετές πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από χρηστικά μαθήματα. Περισσότεροι απόφοιτοι από το σχολείο μας συνεχίζουν σε σπερινολίκιο, πρωινολίκιο, γιατί σαν απόφοιτοι δημοτικού έχουν αντιμετώπιση σαν εργάτες, ενώ με απολύτερο γυμνασίου πλέον αντιμετωπίζονται σαν υπάλληλοι και οικονομικά. Η Ελένη έχει δύο παιδιά. Αποφύτησε από το ΣΔΕ το 2007. Έπειτα πήγε στο νυχτερινό λύκειο και σε λίγο καιρό θα αποφυτίσει από το πανεπιστήμιο. Γιατί επέστρεψε στα Φρανία? Απλά ήταν ένα αποθυμένο ζωής, κάτι που μου έλειπε και ήθελα να το... ένιωθα μία έλλειψη. Και αυτό το συμπλήρωσε νομίζω. Μαζί με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία ενηλίκων, το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας της Κέρκυρας συμμετέχει στο πρόγραμμα Grund Vichthio της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Φέτος είναι η τρίτη φορά που λαμβάνει μέρος, όπως μας λέει η Δέσποινα, καθηγήτρια Αγγλικών και εκ των συντονιστών του προγράμματος. Τα 58 σχολεία δεύτερης ευκαιρίας που υπάρχουν στην Ελλάδα προσφέρουν απολυτήριο ισόκυρο με εκείνο του κανονικού γυμνασίου. Κλείνοντας πίσω τους την πόρτα της τάξης, οι μαθητές αυτοί μαθαίνουν να ανοίγουν μόνοι τους νέες πόρτες. Μπορούν οι νέοι να ξανακαθίσουν σε Φρανία ή μήπως θα τους ήταν πιο ελκυστικό ένα πιο άτυπο περιβάλλον και ποια μεθοδολογία δίνει το εντονότερο κίνητρο? Θα μπορούσε μια διαδραστική προσέγγιση να διδάξει δεξιότητες ζωής? Μια μη κυβερνητική οργάνωση στην Ιορδανία επιδιώκει να κάνει τη διαφορά. Βρισκόμαστε στη Ρουσέιφα, 25 χιλιόμετρα από το Αμάν, την πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Αυτά τα παιδιά είναι μεταξύ 13 και 18 ετών. Όλα τους έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Όλα τα παιδιά ήξεραν γραφή και ανάγνωση εκτός από μένα. Ένιωθα μόνος μου. Παράτησα το σχολείο γιατί ήθελα να δουλέψω. Έχοντας αφήσει το σχολείο εδώ και 2 χρόνια, το μορφωτικό τους επίπεδο είναι πολύ χαμηλό. Κάθε απόγευμα συναντιούνται σε αυτή την τάξη και συμμετέχουν σε ένα άτυπο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Νιώθουμε άνετα στο μάθημα και βλέπουμε την μάθηση ως διασκέδαση. Μας διασκεδάζουν στην διάρκεια του μαθήματος. Ένας δάσκαλος και ένας βοηθός τους διδάσκουν γενικές δεξιότητες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Μέσω της συμμετοχής και του διαλόγου, προσπαθούν παράλληλα να διαμορφώσουν τη συμπεριφορά των μαθητών. Οι τάξεις μας δεν μοιάζουν με εκείνες της τυπικής εκπαίδευσης. Δεν χρησιμοποιούμε ούτε τον πίνακα, ούτε πειθαρχικές ποινές. Η σχέση μας με τα παιδιά μοιάζει με τις σχέσεις που αναπτύσσονται σε μια οικογένεια. Ξεκινάμε με την κουλτούρα της εκπαίδευσης. Οι βοηθοί συνδράμουν όπου μπορούν. Περίπου 100.000 νέοι στην Ιορδανία έχουν εγκαταλείψει το σχολείο. Όμως μετά δεν μπορούν να επανέλθουν. Το πρόγραμμα δεύτερης ευκαιρίας ξεκίνησε το 2003 από τον διεθνή οργανισμό Quest Scope σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Έτσι, ακόμη και παιδιά από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας μπορούν να συμμετάσχουν στη μαθησιακή διαδικασία. Όταν έχουν την ευκαιρία να μάθουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, όταν έχουν μία σχέση με τον δάσκαλό τους που δεν είναι αυταρχική, αλλά άνετη και προσιλωμένη στην μάθηση, και όταν το περιβάλλον είναι κοινωνικά ασφαλές και υποστηρικτικό, μαθαίνουν το ίδιο και καλύτερα από εκείνους που πάνε σχολείο. Στα 12 του, ο Μουχάμεντ εγκατέλειψε το σχολείο γιατί δεν μπορούσε να διαβάσει και να γράψει. 3 χρόνια μετά παρακολούθησε την άτυπη εκπαίδευση και σήμερα εργάζεται για μια εταιρεία συντήρησης αυτοκινήτων. Ο πατέρας του δηλώνει περήφανος γι' αυτόν. Φυσικά και αυτό ήταν μια δεύτερη ευκαιρία. Ολοκλήρωσα την άτυπη εκπαίδευση και βρήκα δουλειά. Πήρα το δίπλωμα οδήγησης και χάρη στην δουλειά μου μπόρεσα να αγοράσω αυτοκίνητο. Πάνω από 7.000 νέοι έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα από το 2003. Σχεδόν το 98% όσων έδωσαν εξετάσεις στο τέλος του προγράμματος κρίθηκαν κατάλληλοι να επανέλθουν στην τυπική εκπαίδευση. Μια δεύτερη ευκαιρία για μάθηση και ένα καλύτερο μέλλον. Do
Ξέρετε κάποιον που εγκατέλειψε το σχολείο και άλλαξε αργότερα τη γνώμη του? Πώς το διαχειρίστηκε? Είχε καλό αποτέλεσμα? Θα θέλαμε να το μοιραστείτε μαζί μας στις σελίδες μας στα social media. Αυτά για σήμερα. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Learning World, σε συνεργασία με την WISE, μια πρωτοβουλία του Qatar Foundation.